πολύ καλησπέρα σας, καλημέρα όποτε δείτε το βίντεο. Καλώς ήρθατε και πάλι στα Κόκκινα Γυαλιά, στο κανάλι μας στο YouTube. Καλή εβδομάδα να έχουμε και σίγουρα θα είναι καλή, μιας και το Σάββατο η ομάδα έκανε το καθήκον της, έκανε αυτό που θέλαμε και προβλεπόταν να γίνει και πήρε τους 3 βαθμούς απέναντι σε μια ομάδα αρκετά έτσι δύσκολη, όχι υψηλών προδιαγραφών, αλλά δύσκολη. Η ουσία ήταν ότι ο στόχος επετεύχθη, ανοίξαμε την ψαλίδα μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ στους 7 βαθμούς και από εκεί και πέρα, μαδώντας τους γλάρους, περιμένουμε να δούμε αν οι πολίτες θα χορέψουν καλά με τους λύκους. Και φυσικά ευελπιστούμε στο να στραβοπατήσουν και η ισοπαλία μας κάνει. Την ώρα που γράφει το βίντεο δεν έχει γίνει φυσικά το παιχνίδι, όμως αυτό δεν είναι το αντικείμενο της εκπομπής μας. Εμείς θα πάμε να δούμε τι έγινε το Σάββατο και να σχολιάσουμε γενικά το παιχνίδι των Reds στην Νότια Αγγλία, σε μια πόλη που έχω βρεθεί, είχα την τύχη να την επισκεφτώ στα 80's και από τότε ήταν πάρα πολύ καλή. Με την ομάδα της πόλης να μην είναι συχνά στην πρώτη κατηγορία, φυσικά και γι' αυτό και είχαμε μόλις 28 συναντήσεις στην ιστορία των δύο συλλόγων. Οι συνθέσεις αυτές που βλέπετε στο δέκτη σας, στην οθόνη του κινητού σας ή του υπολογιστή σας, πολλές φορές εμένα μου αρέσουν, με εντυπωσιάζουν και για όποιον φίλο της εκπομπής έχει αυτή την ικανότητα να κάνει κάτι τέτοια, τον προτρέπω να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας και να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε και εμείς τις δικές μας αντίστοιχες δημιουργίες. Να τον ενσωματώσουμε αν θέλει στο δημιουργικό team ή ακόμα και αν θέλει να πάρει μέρος στη συντακτική ομάδα του Liverpool.gr. Για τους κάτοικους Αθηνών, όποιος θέλει μπορεί να έρθει φιλοξενούμενος Πέμπτες στην εκπομπή στην Κόκκινη Αρμάδα. Ενίοτε θα μπορούμε να γυρίζουμε και κόκκινα γυαλιά στο στούντιο. Οι Reds λοιπόν είχαν ένα λίγο, θα έλεγα, μυστήριο έργο. Να δούμε εδώ μερικά από τα στιγμιότυπα της επόμενης ενότητάς μας. Εδώ είναι τα αποδυτήρια των Reds, με φυσικά φωτογραφία από τα παπούτσια του φορέα Σαλάχ, του σκόρερ της συνάντησης. 50 συμμετοχές για τον Virgil, να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι ξεκίνησε με πρώτη εμφάνιση εναντίον στο Manchester Derby και γκολ εκείνη την ημέρα. Μανέ, 100 συμμετοχές με την κόκκινη φανέλα, για τον οποίο είπε ο Jürgen ότι θα ήθελα να τον είχα πάρει στην Dortmund. Άλισον, Τρέντ, Φαμπίνιο, Βαντάιξ, το κύριο Τσάμιος, Ρόμπερτσον, Βαϊνάλντουμ, Χέντερσον, Σακίρι, Μανέ, Σαλάχ και Φιρμίνο. Φωτογραφία πριν από το παιχνίδι του γηπέδου, πολύ ωραίο το στάδιο, το Άμεξ, με τον Γιώργη να φτάνει στον, όπως βλέπετε εδώ, στο γήπεδο, τον Μαέστρο, δύο από τους πρωταγωνιστές του μάτς, βασικός ο Ρόμπερτσον. Ο Μίλης σηκώθηκε για ζέσταμα κάποια στιγμή, επειδή ο Τρέντ στο ζέσταμα την ώρα του παιχνιδιού, ο Τρέντ στην προετοιμασία πριν τη σέντρα, την έναρξη του παιχνιδιού, πάτησε την μπάλα και έπεσε λίγο άτσαλα. Φοβήθηκαν για τραυματισμό στο επίπεδο που θα μπορούσε να του στερήσει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την ενδεκάδα. Τελικά όμως ξεκίνησε, έχει ένα ελαφρύ τραυματισμό. Υπάρχει αισιοδοξία ότι το Σάββατο με την Πάλας θα είναι έτοιμος. Το παιχνίδι το περιμέναμε αρκετά κλειστό, είναι η αλήθεια. Να εδώ με το Μανέ που αναφέρθηκε ο Γιούργεν ότι θα ήθελα να τον είχε στην Dortmund. Με τον Φαμπίνι να παίρνει θέση στο αρχικό σχήμα πλάι στο Van Dijk, ήταν το πιο ορθολογιστικό αν θέλετε, με τον Χέντο να είναι τιμοπόλεμος σε έναν, θα έλεγα, συνήθες άχαρο ρόλο, να ελέγχει το κέντρο και την κυκλοφορία της μπάλας μαζί με τον Βαϊνάλντουμ. Βρήκανε λίγους χώρους οι Reds, είναι η αλήθεια, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ στριμωγμένα τα πράγματα και αυτό φάνηκε διότι οι δημιουργικοί παίχτες τύπου Σακίρι δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να πιάσουν καλά στάνταρς. Μανέ και Φιρμίνο επίσης εγκλωβίστηκαν αρκετά, δηλαδή η τριάδα πίσω από το Σαλάχ, από δεξιά προς τα αριστερά όπως επιτιθέμαστε, Σακίρι, Φιρμίνο και Μανέ, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Επίσης
δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν πολλά ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα, η οποία έπαιξε θεωρητικά ένα 4-4-1-1, αλλά στόχος ήταν να μην δεχτούν γκολ ή ακόμα και στο 1-0, όπως παραδέχθηκε ο Chris Hughton στο τέλος του παιχνιδιού. Ήταν προτιμότερο από το 2-3, το οποίο λέει δεν γυρίζει, ενώ στο 1-0 και να είσαι πίσω παραμένεις πιστός στο πλάνο, στο αγωνιστικό σου πλάνο και περιμένεις την ευκαιρία να χτυπήσεις. Προφανώς σε στυλ κόμπρα εννοούσε, δεν το είπε. Εν διάθε περιπτώσει οι παίκτες μας έκαναν το καθήκον τους και προσπάθησαν να σπάσουν την αντίπαλη άμυνα, αυτό όμως δεν επετεύχθη με το σκορ του ημιχρόνου να είναι 0-0. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε πολύ καλύτερα, με τον Σαλάχ να παίρνει πρωτοβουλία μέσα στη μεγάλη περιοχή των αντιπάλων. Εδώ βλέπουμε τον αμυντικό των γηπεδούχων, ο οποίος διαμαρτύρεθηκε ότι δεν τον έριξε, δεν τον συγκράτησε, δεν τον τράβηξε, εντάξει, δεν πάτησε και νάρκη ο Σαλάχ, μην τρελαθούμε τώρα. Ένας παίκτης ο οποίος δεν βουτάει, δεν είναι τέτοιος τύπος, δεν στο χαρακτήρα του, αλλά με την ταχύτητα που πηγαίνει ο Σαλάχ και με τους ελιγμούς που κάνει σε κλάσμα δευτερολέπτου, λογικό είναι άμα τον τσιμπήσεις και λίγο θα χάσει την ισορροπία του. Νομίζω ότι εδώ είναι εμφανές ότι προσπαθεί να κάνει κάτι με την μπάλα, τον βγάζει εκτός τροχιάς και σκάει κάτω. Τώρα, το αν φνιδιάζεται και πέφτει λίγο πιο έτσι εντυπωσιακά, βάλε του κακή διαγωγή στον έλεγχο. Και μην τον περάσετε στην τάξη, αφήστε μεταξεδεστό για το Σεπτέμβριο. Να, λοιπόν, το πέναλτι το χτύπησε ο ίδιος ο παίχτης, ανέλαβε την ευθύνη. Και μάλιστα, εντάξει, λέει ο κανόνας του ποδοσφαίρου, αυτός που το κερδίζει δεν το χτυπάει. Όμως ο Μο Σαλάχ, σας πληροφορώ, φέτος έχει σκοράρει από τη βούλα και όχι μόνο σε 10 από τα 14 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος. Συγγνώμη, τα οποία όλα αυτά, όχι 10 από τα 14, συγγνώμη, ορθογραφικό λάθος. Έχει σκοράρει σε παιχνίδια που έχουν δώσει βαθμούς στην ομάδα. Βλέπετε την εκτέλεση, υποδειγματική. Η μπάλα πέρασε πάνω από τον τερματοφύλακα της Brighton. Πολύ θεωρητικά ήταν παραδικινευμένο, με ταχύτητα και όπως πήγε η μπάλα και πήρε ύψος, δύσκολα θα την έπιανε. Οι Reds συνέχισαν να πιέζουν για να βάλουν και δεύτερο γκολ, όμως ήταν πάρα πολύ δύσκολο με την άμυνα των γηπεδούχων, οι οποίοι, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, αυτές ήταν οι οδηγίες του Chris Hughton. Ακούσαμε από σχολιαστή να λέει ότι ο Chris Hughton, επειδή είναι αμυντικός, αυτό το πλάνο του, δεν νομίζω ότι είναι το πλάνο. Το πλάνο το καταστρώνεις σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχεις στο ρόστερ της ομάδας σου και όχι με το αν είσαι αμυντικός ή επιθετικός. Έχουμε δει αμυντικούς να γίνονται προπονητές και να παίζουν οι ομάδες τους μια χαρά επιθετικό ποδόσφαιρο και τερματοφύλακες επίσης. Οπότε αυτό εγώ το λέω ότι δεν είναι απόλυτο, δεν θα συμφωνήσω. Οι Reds είχαν ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ παραπάνω και να το τελειώσουν. Μάλιστα στο τελευταίο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, το γύρισμα που δεν θυμάμαι ποιος είναι τώρα στα μάτια του μυαλό μου, αλλά αυτό που έκανε στην σχεδόν καινή εστία αστραπία σουτ με φάλτσο και λίγο ψηλά η μπάλα να περνάει δίπλα το κάθε δοκάρι και να μην μας κάνει το χατήρι να τελειώνει το παιχνίδι. Τέλος, καλό, όλα καλά. 0-1 για τους Reds, οι οποίοι έδειξαν απίστευτη ωριμότητα στη διαχείριση του παιχνιδιού, δεν κινδύνεψαν καθόλου, με τον εικονιζόμενο κύριο που είναι σκόρερ να συμφωνούν τα περισσότερα μέσα ότι είναι ο man of the match, αν και πολλοί έχρισαν τον Φαμπίνιο, όπως βλέπετε εδώ στο Sky Sports, έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση παρέα στο Van Dijk, σε βαθμό που πολλοί οπαδοί τον ζήτησαν να είναι αυτός με τον Γκόμεζ στο πρώτο παιχνίδι με την Bayern, όπου υπενθυμίζω ο Van Dijk δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής καθότι συμπλήρωσε τον αριθμό καρτών 2 στα παιχνίδια του Champions League στους ομίλους, οπότε αυτόματα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Βαθμολογίες παιχτών εδώ, σε ένα διαφορετικό γράφημα του Who Scored που το ξέρετε, με τις ευκαιρίες να είναι μετρημένες. Το βλέπετε έτσι κι αλλιώς. Το 4-4-1, όπως σας είπα και πριν, 4-4-1-1 ήταν 4-5-1 στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Και φυσικά εμείς το 4-2-3-1 ήταν πάρα πολύ σωστό από πλευράς του Γιώργη. Εγώ δεν μπορούσα να συμφωνήσω λιγότερο με αυτό το σχήμα. Δεν είμαι και προπονητής. Και επίσης οι νεαρές μονομαχίες ήταν αυτές που κερδίσαμε πάρα πολύ. Κατά κράτος μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ με ψηλά κορμιά,
Όμως εμείς σε αυτό βγήκαμε παραπάνω και ποσοστία αλλά και αριθμητικά. Στις οθόνες σας βλέπετε τις προσπάθειες που κάνε για γκολ και με ποιο τρόπο οι δύο ομάδες. Θα σας δείξω όμως κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον στην πορεία της εκπομπής. Εδώ θα δούμε ποσοστιαία 7 προσπάθειες για τους γηπεδούχους, καμία on target, 10 προσπάθειες οι Reds, 3 στο στόχο. Βλέπετε και στα corner κυριαρχήσαμε, παρότι η προσπάθειά τους ήταν να μην βρούμε χώρους. Εδώ θα δείτε ότι έχουμε κερδίσει το 60% των μονομαχιών και επίσης το 57% των εναέριων μονομαχιών. Τα 10 κοψίματα ήταν παραπάνω, αν θα έλεγα, τα είπα παραπάνω για τους γηπεδούχους, αλλά σαφώς όταν παίζουν τόσο κλειστά είναι και φυσικό επακόλουθο. Εδώ θα δούμε το γράφημα για το στήσιμο των δύο ομάδων και βλέπετε ότι ο Κλοπ έστησε την ομάδα πιο ψηλά, ενώ την είχε πιο απλωμένη ο Χιούτον. Εμείς είχαμε την σχετική απόσταση που βλέπετε του άλλωστε με τα δύο center back μας. Λοιπόν, άκουσον. Το πόσο καλά διαχειρίστηκαν οι Reds το κομμάτι με τους γηπεδούχους είναι ότι τις κίτρινες βούλες που βλέπετε μέσα στην περιοχή μας, αυτή είναι η περιοχή μας, είναι οι φορές που πάτησαν οι παίκτες της Brighton την περιοχή μας. Βλέπετε ότι γύρω, στη μέση τίποτα. 8 φορές σε 95, 90, κάτι λιγότερο από 100 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις, 96, 97 λεπτά συνολικά. Παίχτηκαν μόνο 8 φορές. Είναι σχεδόν μία φορά ανά 12 λεπτά. Θα μου πεις, Γιάννη, τι μας λες, και θα μπορούσε να ήταν μία φορά αντί για 8 και να έχει γίνει το... Ναι, αλλά όμως η ομάδα δείξε ωριμότητα και επειδή πολλοί γκρίνιαξαν για το ότι δεν παίξαμε καλά, ήταν άφαντος ο ένας, ήταν άφαντος ο άλλος, δεν κάναμε αυτό, δεν κάναμε εκείνο, δεν κάναμε το άλλο. Προσέξτε να δείτε, και θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ισορροπημένοι στις κρίσεις μας. Δεν γίνεται μετά από δύο συνεχόμενες ήττες, όπου η μπάλα δεν σου έκανε σε κάποιες φάσεις τα χατήρια, να μην πας προσεκτικά στο να κερδίσεις το παιχνίδι, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχει να κάνει με τον αντίπαλο, έχει να κάνει με την ίδια την ομάδα. Πας λοιπόν με ωριμότητα, πας με σύνεση, με υπομονή και επιμονή, και έχω γίνει κουραστικό να το λέω, αλλά εμένα μ' αρέσει που ακούγεται ωραία. Και προσήλωση στο στόχο. Στόχος είναι οι τρεις βαθμοί. Δεν είναι να παίξω μπαλάρα, να βάλω 3 και να φάω 3 και να πάω άκλαυτος. Είτε 0-0, είτε 3-3, είτε 27-27. Αν έχω την ισοπαλία, δίνεις πάτημα στους άλλους. Σκοπός είναι να κερδίσεις τα παιχνίδια εφόσον προηγείσαι χρονικά και να τους μεταφέρεις το άγχος. Διότι είναι μια ομάδα η City, γιατί αυτός είναι ο κύριος αντίπαλός μας στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, όπου είναι πάρα πολύ ποιοτική. Έχουν ένα προπονητή ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία, διαχειρίζεται πολύ διαφορετικό budget και εμείς με τα όπλα που έχουμε, το καλύτερο από πέρσι roster, θα κοιτάξουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Μέχρι στιγμής λοιπόν ο Γιώργος παίρνει το μέγιστο και ούτε λίγο ούτε πολύ, αν θέλετε και στην ουσία, αν εσείς πιστεύετε ότι η ομάδα δεν είναι καλή, ο Chris Hughton αυτό είπε. Εμείς είχαμε να αντιμετωπίσουμε την καλύτερη ομάδα στο νησί αυτή τη στιγμή, την καλύτερη ομάδα στη χώρα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε κύριε Χιούτον, γιατί πολλοί από εμάς, δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα, αλλά είμαι μέρος του οπαδικού κινήματος της Λίβερπουλ στην Ελλάδα. Πολλοί λοιπόν από εμάς δεν πιστεύουν ότι είμαστε αρκετά καλοί. Εγώ δεν με ενδιαφέρει να παίξω μπαλάρα, με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να πάρω το αποτέλεσμα. Θα σταθώ λοιπόν μόνο σε αυτή την ατάκα του Κλοπ, ο οποίος ήταν μια όρημη εμφάνιση και είμαι χαρούμενος με την νίκη. Ναι, συμμερίζομαι στο 100% αυτό που λες, Γιούργεν. Δεν μπορώ να συμφωνήσω, να διαφωνήσω ούτε στο χιλιοστό. Πάμε σε 2-3 πραγματάκια που εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ και όντως περίμενα κάτι τέτοιο. Βλέπουμε ότι μεταξύ τους οι δύο παίκτες άλλαξαν 242 πάσες. Και γενικότερα με ένα ποσοστό επιτυχίας κοντά στα 88%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι συγκεκριμένοι δύο κάνουν πάρα πολύ καλά. Ο Φαμπίνιο έχει αρετές τις οποίες μας τις δείχνει σε κάθε παιχνίδι και δείχνει να προσαρμόζεται. Πολλοί λέγανε γιατί δεν παίζει, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Γιατί προσαρμόστηκε και παίζει. Και αποδίδει αυτό. Παίζει αμυντικό χαφ, έχει ικανότητες επειδή είναι ψηλό κορμί και βλέπει το παιχνίδι και προλαβαίνει να κόψει. Έχει αμυντική λειτουργία.
στο μυαλό του, οπότε μπορεί αυτόματα να λειτουργήσει και σαν center back. Άλλωστε έχει παίξει δεξί back, άρα υπάρχει αναλυτική λύση για αυτούς που λένε να πάρουμε δεξί back τώρα το Γενάρη. Το κομμάτι μεταγραφές θα το συζητήσουμε μέσα στην εβδομάδα, όπου θα γίνει και να ερωτήσεις και απαντήσεις για σας, να τις κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, θεωρώ πολύ πετυχημένο το δίδυμο. Να πούμε για τις 50 συμμετοχές, σύμπλωσε 24 φορές στις 50 παρουσίες του με μηδενικό παθητικό η ομάδα. Και φυσικά ο συνδυασμός μαζί με τον goalkeeper, γιατί κακά τα ψέματα ένας έμπειρος αμυντικός χρειάζεται και ένα αντίστοιχο τερματοφύλακα πίσω του, όπου οι δυο τους εδώ πέρα φέτος έχουν 13 φορές ανέπαφε την εστία και τα λιγότερα γκολ σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, συλλογικές αναχώρα, φυσικά για τη Stop. Τώρα άμα είναι της Μάλτας και του Λιχτενστάιν δεν πιάνονται στο συναγωνισμό. Να πούμε για τον Βέρτζελ, ο οποίος ήταν εκπληκτικός και μάλιστα φάνηκε να κράζει χοντρά τον Τρέντ σε μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο που περιμέναμε να εκτελέσουν στημένο της Brighton. Τελικά βλέπουμε ότι και τακτικά ο συγκεκριμένος είναι τόσο έξυπνος, τόσο δυνατός, όπου πολλοί λένε ότι μπορεί να γίνει προπονητής. Προς το παρόν θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός στον κόσμο και τι άλλο από την επιβράβευση και επιβεβαίωση με τη γνώμη του, του Χιούμελς. Ρωτάει κάποιος, πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός, κεντρικός αμυντικός στον κόσμο αυτή τη στιγμή? Και απαντάει ξερά με ένα ναι. Άρα εγώ θεωρώ αυτό το πράγμα παράσιμο και μπράβο στο Βέρτζελ. Λοιπόν, το απολαύσαμε το παιχνίδι, μαζευτήκαμε κάπου 40 άτομα στο WinDram και σας αφήνω να απολαύσετε αυτό το ένα λεπτάκι που πήραμε βίντεο με τα 40 άτομα. Αυτό είναι κανένα τεταρτάκι πριν τη σέντρα. Απολαύστε. Δύσκολο το μάτς. Θέλει υπομονή. Και εγώ πιστεύω για ένα 0. Μου κάνει. Δεν αυτό και μισό και ένα δέκατο. Παίζουν τώρα ψηλό αρκετή. Εδώ είστε ρε, κρυμμένοι. Γεια Σπύρο, καλά. Υπομονή. Θα το πάρουμε το πριν. Καλά σου. Μια χαρά. Τι έγινε, συνταξιδιώτη, Μάιο. Οπα. Λοιπόν, αυτή ήταν η μεγάλη παρέα που μαζεύτηκε το Σάββατο. Κάνα 40 άτομα, δεν το λες και λίγους. Με την Brighton παίζαμε. Πολλοί το θεωρούν, ας πούμε, με τα καφενεία. Δεν είναι έτσι. Αποδείχθηκε και στην πράξη. Να καλωσορίσουμε τα καινούργια μέλη που γράφτηκαν το Σάββατο και τα ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνουν σε αυτό που κάνουν το 1995. Εμείς θα συνεχίσουμε και αυτό το Σάββατο. Ενδέχεται για τους φίλους που μας βλέπουν και όσοι είναι στην Αθήνα. Αν όλα πάνε καλά, διότι να είμαστε καλά, να είμαστε όρθιοι έτσι, θα κόψουμε και την πίτα μας λιτά σε στενό περιβάλλον, διότι είμαστε μια οικογένεια και μας αρέσει να περνάμε καλά. Είδατε ότι έχουμε αγόρια κορίτσια στην παρέα, η πόρτα είναι ανοιχτή για όλους όσους αγαπάνε την ομάδα και έχουν ισορροπημένη συμπεριφορά, διότι κακά τα ψέματα και εμείς θέλουμε να περνάμε καλά. Κάποιος που έχει λίγο παράξενη συμπεριφορά, καλύτερα να μείνει σπίτι και στις δικές του παρέες. Θέλουμε να περνάμε καλά, να σεβόμαστε την ομάδα, να την αγαπάμε και να την υποστηρίζουμε. Αυτό κάνουμε μέχρι τώρα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Λοιπόν, εβδομάδα που θα έχουμε διάφορα θεματάκια να συζητήσουμε. Η κόκκινη αρμάδα την Πέμπτη στις 8.30 και με στιγμιότυπα από το παιχνίδι και με σαν σήμερα. Και το Σάββατο στις 5 πάλι η Πάλας αντίπαλος πριν την διακοπή η οποία θα μας κάνει μόνο καλό. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε άλλο Red Glasses. Σας ευχαριστώ που ήσασταν παρέα μου. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ραντεβού σε νέο Glasses, Red Glasses πολύ σύντομα. Γεια σας.